Ακούσαμε κάποιες δηλώσεις της Μαρίνα Σάτι, η οποία ανέφερε ένα παράδειγμα ότι το τραγούδι το Ζάρι δεν είναι ρέγγετον, αλλά συρτό, όπως το Γλύκα Γλύκα της Κέλλης Κελεκίδου. Θα το ήθελε πολύ να είναι σαν το Γλύκα Γλύκα. Και πρώτον να διευκρινίσουμε, γιατί ο κόσμος έχει μυαλό και ξέρει πολύ καλά ποιανού είναι το Γλύκα Γλύκα. Γλύκα Γλύκα είναι δικό μου. Γράφτηκε μόνο για μένα. Πρώτη εκτέλεση την έχω κάνει με τον Γιώργο Δημητρόπουλο στο Κλαρίνο. Η Μαϊμού, όσο ψηλά και να φτάσει, ο πισινός της φαίνεται. Γιατί το είπε αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, δεν μπορούσε να πει το όνομά μου. Τι έπαθε δηλαδή. Δεν θα μιλάμε για την ιστορία μας. Γιατί εγώ είμαι μια ιστορία. Είτε το θέλουνε, είτε όχι, είμαι η ιστορία της Ελλάδος. Εγώ δημιούργησα αυτά τα τραγούδια σε αυτό το χώρο και να το πάρουνε πολύ καλά χαμπάρι και οι Σάντι και όλοι αυτοί που δουλεύουνε και δουλεύουνε χάρη σε μένα. Εγώ έβαλα το δημοτικό τραγούδι. Το λαϊκοδημοτικό τραγούδι μέσα στα σαλόνια, μέσα στον κόσμο. Η νεολαία τη γύρισα στα Κλαρίνα. Πολλοί νέοι σας ακολουθούν, σας αγαπούν, ξέρουν τα τραγούδια σας. Η Μαρίνα Σάτι όμως δεν σας ξέρει, από ό,τι φαίνεται. Μα δεν την ξέρει και κανένας. Ούτε η μάνα της δεν την ξέρει. Και πού πάει με αυτό το ρεζίλ το τραγούδι. Αυτό δεν σας άρεσε το Ζάρι. Τι να πω, αυτό είναι ένα γατοξέρασμα. Είναι. Καθόλου δεν μ' άρεσε. Ένα συστατικό τραγούδι. Ένα για ανθρώπους που δεν έχουν νοημοσύνη. Είναι αυτό το τραγούδι. Πού θα πάμε με αυτό? Πάλι θα πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι μια βλακεία. Γιατί αυτό είναι μια ιδέα. Δεν είναι τραγούδι αυτό. Είναι μια ιδέα.